δυναμικό ξεκίνημα για τον κρητικό τουρισμό, καθώς σύμφωνα με τον Υπουργό Βασίλη Κικίλια, έχουμε μπροστά μας μια ισχυρή τουριστική σεζόν, με τα πρώτα στοιχεία να προμηνύουν μια ακόμη καλύτερη συνέχεια. Αποφεύγοντας να αναφερθεί σε αριθμούς και ποσοστά, ο Υπουργός Τουρισμού μίλησε για μια πολλά υποσχόμενη τουριστική σεζόν. Υποσχεθήκαμε μια ισχυρή σεζόν με επιμήκυση τουριστικής περίοδου. Και νομίζω ότι γίνεται πράξη. Είναι άλλο να έχει κανείς τουριστική περίοδο Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και άλλο να ξεκινάει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και να τελειώνει τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Ο Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε το κρουαζιερόπλοιο Mind Shift της TUI, που χρησιμοποιεί το Ηράκλειο ως βάση για τις κρουαζιέρες που πραγματοποιεί. Ο κύριος Κικίλιας υποσχέθηκε από την Κρήτη, στη δύσκολη συγκυρία που ζούμε, στήριξη της μέσης ελληνικής οικογένειας. Είναι μια συνολική, οργανωμένη και δυνατή προσπάθεια να φέρουμε το μέγιστο δυνατό εισόδημα στη χώρα, να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια, στους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν από τον τουρισμό και φυσικά την Κρήτη, που είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού για μας στην Ελλάδα. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα από τα βασικά λιμάνια κρουαζιέρας, τόσο διέλευσης όσο και αφετηρίας για τα κρουαζιερόπλια στη χώρα μας. Φέτος περιμένουμε περίπου διπλασιασμό τόσο στις προσεγγίσεις όσο και σε επιβάτες. Νωρίτερα με πανό υποδέχτηκαν τον Υπουργό το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και τα Σωματεία Ξενοδοχα Υπαλλήλων, Μαγείρων, Τουριστικών Λεωφορείων και Λιμενεργατών, που ζήτησαν στήριξη των εποχικά εργαζομένων. Ο κ. Κικίλιας προσέγγισε τους διαμαρτυρόμενους και υποσχέθηκε να εξετάσει τα αιτήματα. Γιατί τα προβλήματα στον χώρο του τουρισμού και της εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μπορεί να σταξιδέψει εδώ και ο πρόεδρος του Σωματείου. Δεν μπορεί να έρχεται στην πόλη μας ο Υπουργός και να αποφεύγει να συναντηθεί με τους φορείς και ιδιαίτερα το μεγαλύτερο αυτών των εργαζομένων. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει συνάντηση και με τον Υπουργό Τουρισμού και με τους αρμόδιους του Υπουργείου Τουρισμού. Δυστυχώς αυτές οι συναντήσεις μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία. Ήρθαμε εμείς σήμερα εδώ να του επιδώσουμε ψήφισμα. Αγωνιούμε για τους εργαζόμενους του κλάδου, του τουρισμού, του επισκεπτισμού. Έχουμε μείνει χωρίς εισόδημα από τον Ιανουάριο. Θέλουμε λοιπόν ουσιαστική στήριξη των εργαζομένων και λέμε συγκεκριμένα ότι πρέπει να παραταθεί το Ταμείο Ενεργείας κατά 2 μήνες. Ακούστε τους ανθρώπους του τουρισμού, από όπου και αν προέρχονται, εμείς τους αγκαλιάζουμε και τους αγαπάμε. Δεν μπορεί να ζητάμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι φιλόξενοι στους ταξιδιώτες και να μην τους ακούμε. Ό,τι προβλήματα λοιπόν υπάρχουν, ανεξάρτητα αν είναι τη δική μας αρμοδιότητα ή του εργασία ή του οποιοδήποτε άλλου φορέα, εγώ θα τα ακούσω με πολύ μεγάλη χαρά και θα δω πώς μπορώ να βοηθήσω. Ο Υπουργός, στο πλαίσιο των επαφών του, ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού.